λεπτά πριν από τις 2 για την Ελλάδα, γιατί από σήμερα κρατάμε συντροφιά και στους Έλληνες εκτός αυτής. Μέσα από το δορυφορικό πρόγραμμα της ΕΤ σας στέλνουμε έναν ειδικό χαιρετισμό και χαιρόμαστε πολύ που θα κάνουμε από εδώ και πέρα συντροφιά καθημερινή. Να είστε όλοι καλά, σας αγαπάμε πολύ και να μας παρακολουθείτε. Αλέξανδρος Λιζάρδος. Και για τους εντός Ελλάδας και εκτός αυτής. Άντε με το καλό, ξεκινήσαμε να προβάλλουμε το πρόγραμμά μας. Νομίζω με μια διαφορά συνόρα, δεν θα είναι ακριβώς την ίδια ώρα. Μην μου κάνεις υπολογισμό, πήγαινε. Συγγνώμη, δεν κάνω. Θα σε πάω στα καλύτερα πάρα πολύ. Πράγματα θα σε πάω, γιατί την έχουμε διαφημίσει την Αντζελίνα Τζολί από την πρώτη εκπομπή. Πραγματικά. Έχουμε και πολλά βιβλία. Θα προλάβουμε ένα απόσπασμα από ό,τι έχω μάθει πάλι. Δηλαδή, αναγκαστικά την έχουμε τεμαχίσει σε 3-4 κομμάτια. Έχει κάνει τα πάντα για να τη μισήσουμε και όχι τίποτα άλλο. Θα νομίζουν ότι οι τηλεθεατές ότι τη ζηλεύουμε λόγω ομορφιάς. Δεν έχετε κανένα λόγο να τη ζηλέψετε. Μπορώ, Αντζελίνα, Τζελίνα, με το σταγονόμετρο. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε επιτέλους ότι μας έχει πει, λοιπόν. The core of the film is that it helps people understand that they need to find their yin yang. And because yin yang contains white and black at the same time, do you think that all the people contain the good and the bad on them? I think every, you know, a lot of this film is also this idea of who you choose to be. Mm-hmm. You know, and however, some people have had very bad childhoods, some people have come from different races, some people have different afflictions, and it's who you decide you're going to wake up in the morning and say, I'm going to be a helpful person, a good person, somebody useful, or I'm going to go against others, and I'm going to be selfish, and I'm going to be, so I think people have certainly tendencies that are selfish, weak tendencies, but I don't think there's bad in everybody. I think there's a lot of good, but we've overcoming weakness. What's he doing that with his face? 38 in one. Yes, new record. You monster. Keep going. Hit 40. Never hit 40. You got it, 40. I'm about to 40. Do it. If you both have a fortune goat, for what would you wish for? If I had any wish, what would I wish for? Yeah, I wouldn't want to change anything because I'd want to see what happens with this. But I guess I'd wish to live forever. Okay, there it is. Yeah, I'd wish my kids to be healthy and for me to live long enough to play with my grandkids. It's one of those, if you learn about the future, you're afraid you might then have a negative effect on it. Παιδιά, σύνομαι, τι λέει η γυναίκα. Τα καλύτερα. Αν γνωρίζεις το μέλλον, ναι. Γιατί υπονοεί κάτι. Υπάρχει αναφορά στην ταινία όπου υπάρχει ένας τράγος, ο οποίος... Ναι, το κατάλαβα αυτό, ναι. Αλλά εντάξει. Να τοποθετηθεί το κορίτσι. Έχει την ανάγκη να πει αυτό το πράγμα. Ναι. Έχει βεβαίως την ανάγκη να πει και ο Ντάστιν Χόφμαν πράγματα για την Αντζελίνα Τζολί, γιατί την ξέρει από παιδική ηλικία. Λόγω του πατέρα, φυσικά. Ήταν φίλος δηλαδή με τον μπαμπά. Θύμησε ένα. Έχουν παίξει μαζί στην ταινία. Πες ποιος είναι ο μπαμπάς, καλέ. Ο Γιον Βόιντ, να το πω. Θέλεις τον αέρα τώρα να τον εκθέσω, να δημιουργήσω προβλήματα στην οικογένεια. Δεν είπαμε ότι δεν θεωρούμε κάποια πράγματα αυτονόητα, βρε. Η δικιά του κινηματογράφου. Συγγνώμη. Γιον Βόιντ, λοιπόν, ο μπαμπάς της Αντζελίνα. Και μας μιλάει ο Ντάστιν Χόφμαν που ήταν φίλος του. Τη θάβει, όχι, δεν νομίζω. Είσαι με τα καλά σου, από 2 ετών την ξέρει και την αγαπάει. Και ποιος άντρας δεν θα την αγαπούσε. Άντε, για πάμε. Για να δούμε. Πρώτος. I knew her since she was like 2 or 3 years old, so she knew it. Because we said, you know, I'm not your blood daddy. It wasn't dramatic. It was with my first wife. She brought her daughter from another marriage into our marriage. I didn't adopt it, I just became her father in a sense, yes.
Oh, the day you were chosen as Dragon Warrior was the worst day of my life. By far, nothing else came close. It was the worst, most painful, mind-destroying, horrible moment okay. I have ever experienced. But once I realized the problem was not you, but within me, I found inner peace and was able to harness the flow of the universe. So that's it? I just need inner peace? My innards are already super, super peaceful, so all I need to do is just get this thing going. Inner peace, you're going down. Λίγα πραγματάκια. Λίγα πραγματάκια. Ο Ντάστιν Χόφμαν έπρεπε να φύγει και η συνέντευξη από 4 λεπτά έγινε 2 τσιμπιές ερωτήσεις. Η πρώτη είναι η γνωριμία, μια ερώτηση πάνω στην ταινία. Και ίσα είναι ίσα τόσο πρόλαβα. Όμορφος όμως και εγωιτευτικός. Είναι εγωιτευτικός. Είναι ευγενέστατος, είναι πανέξυπνος, είναι λάτρης του Αλμοδόβαρ. Καθώς έφευγα από τον χώρο της συνέντευξης, μου μιλούσα σταμάτητα για τον Αλμοδόβαρ. Θεωρεί ότι είναι από τους σκηνοθέτες που μου λέει θα παρακαλούσα ο ίδιος να μου δώσει ένα τόσο δα μικρό ρολάκι, να περάσω από τις ταινίες του. Λατρεύει την αισθητική του και μάλιστα μου έλεγε το μακάρι να πάρει και το βραβείο στις Κάνες. Και τι κάνει ο Αλμοδόβαρ. Ο Αλμοδόβαρ του έχει προτείνει από τη Μαντόνα και την Κέιτ Μπλάνσετ μέχρι δεν ξέρω. Ποια ηθοποιός να παίξει ταινίες, και αυτός επειδή είναι εστιασμένος στον ισπανικό κινηματογράφο και ενώ είχε μία πρόταση για να κάνει μία αμερικανική ταινία πριν χιψιόμεγα χρόνια, δεν την έκανε, νιώθει ασφάλεια στον χώρο του και κάνει, κάνει κάτι έξυπνο σε αντίθεση με την Πενέλοπε Κρούθ. Η Πενέλοπε Κρούθ έχει επιλέξει το ότι θέλει να τη γνωρίζει όλος ο πλανήτης. Δεν έχει το αβαντάζ να υποδηθεί χαρακτήρες στην αγγλική γλώσσα με την ίδια άνεση σε σχέση με τα ισπανικά. Το αποτέλεσμα είναι πολλές φορές, δηλαδή ιδιαίτερα στους Πειρατές της Καραϊβικής, ήθελα μετάφραση της μετάφρασης για να καταλάβω τι ακριβώς λέει. Και μπορεί να ήταν και δικό μου το πρόβλημα. Εντάξει, δεν είναι η μητρική μου γλώσσα, αλλά πίστεψέ με, σίγουρα δεν είναι και η δική της μητρική γλώσσα. Λοιπόν, ραντεβού. Ραντεβού, φαντάζομαι για από αύριο. Πολύ ωραία. Το Kung Fu Panda, να πούμε το δεύτερο μέρος, ότι έχει ανοίξει στην δεύτερη θέση αυτή την εβδομάδα. Είναι μια ταινία που... Με πρώτη το Hangover. Ωραία. Και εντάξει, δεν είναι παράλογο. Και δύο είναι το δεύτερο μέρος πάντως. Ναι, αυτό πρέπει να το σχολιάσουμε, ότι τώρα τα στούντιο για να νιώθουν ασφάλεια, η επένδυσή τους είναι πολύ πιο ασφαλής όταν κάνουν remake επιτυχημένης ταινίας ή sequel επιτυχημένης ταινίας. Κάποιες φορές εντάξει, μπορεί και να μην πετυχαίνει η συνταγή, αλλά βλέπουμε το ότι το κοινό ανταποκρίνεται σε κάτι που ήδη γνωρίζει. Είναι πολύ πιο δύσκολο να επενδύσει σε κάτι το οποίο πραγματικά δεν γνωρίζει. Αύριο λοιπόν, με το καλό, με νέα καινούρια, με καινούριες ταινίες, με πληροφορίες για ό,τι θέλετε να μάθετε. Και επίσης να κάνουμε και μια πρόταση στο κοινό, επειδή το email της εκπομπής το έχουμε. Είναι κρίμα να μένει μερικές φορές χωρίς χιλιάδες email και να έχει απλά 2-3 μικρές τσιμπιές και αναφορές. Όσοι θέλετε να ακούσετε αγαπημένους σας ηθοποιούς, οι οποίοι μας έχουν δώσει στο παρελθόν συνεντεύξεις, πρόσωπα τα οποία αγαπάτε, μπορείτε να μας στείλετε email με τις δικές σας προτάσεις. Παραγγελιές κινηματογραφικές. Παραγγελιές λοιπόν κινηματογραφικές. Το βλέπουμε το email, εκεί να μας παραγγείλετε. Θα ανοίξω τα ντουλάπια μου, θα βρω ότι υπάρχει μέσα κρυμμένο. Ρόμπερτ Πάτισον, θέλετε. Τι θέλετε, θα το ονομάσετε. Δεν θέλω να επηρεάσει το κοινό. Λοιπόν, έδωσε μια μικρή κατεύθυνση. Αλέξανδρε, γεια σου. Να είστε πάρα πολύ καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους μας. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Φιλιά, αύριο ξανά εδώ. Ραντεβού αύριο.